Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χρυσή Τσικαλά. Είναι η συντονίστρια των δράσεων δημιουργικής γραφής εκεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και βέβαια και φιλόλογος. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλά εσείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάμε να επικοινωνήσουμε. Πάμε λίγο να κάνουμε γνωστή αυτή τη δράση. Και όταν λέμε ότι επέστρεψε η δημιουργική γραφή, τι εννοούμε? Να δώσουμε λίγο τον όρο της έννοιας. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι οι δράσεις που γίνονται είναι στο πλαίσιο μιας πρακτικής άσκησης στο μεταπτυχιακό μου, γιατί κάνω μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή. Ήταν μια συμφωνία που πάρθηκε από κοινού από μένα και την κυρία Ρουκουνάκη Μαριάννα, την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη ούτως ή άλλως εδώ πέρα στο Ρέθινο, η δημόσια βιβλιοθήκη στηρίζει αυτές τις δράσεις που γίνονται για τα παιδιά και γενικότερα για την ανάπτυξη, την πνευματική των παιδιών. Η δημιουργική γραφή τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι καινούριο, δεν έχει ακόμη εδραιωθεί στη χώρα μας και τώρα λίγο προσπαθούμε να το βάλουμε. Να το γνωστοποιήσουμε στα παιδιά και να το κάνουμε οικείο προς αυτά. Στην ουσία προσπαθούμε να προωθήσουμε την φαντασία των παιδιών και να τα βοηθήσουμε να εκφραστούν πέρα από τα στερεότυπα, να εκφραστούν ελεύθερα και να μπορέσουν να αποτυπώσουν και την σκέψη τους και τη φαντασία τους στο χαρτί. Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Δηλαδή ελεύθερα. Ένα παιδάκι θα έρθει στην όμορφη αυτή πρωτοβουλία που έχετε ξεκινήσει προκειμένου να... Πρακτικά, τι θα κάνει? Προκειμένου να αφηθεί ελεύθερο καταρχάς, να δει τον εαυτό του πώς είναι να δημιουργεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα πολύ είναι σωστά. Λίγο πιο στεγανά τα πράγματα. Τα όρια είναι πολύ κλειστά και δεν μπορεί το παιδί να απελευθερωθεί. Ελεύθερα. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε προχωράμε λοιπόν σε αυτό ακριβώς, το κομμάτι. Ακριβώς. Mm-hmm. Δίνουμε βήμα σε αυτό, στη φωνή των παιδιών, στο να μπορέσουν να δημιουργήσουν χωρίς να σκέφτονται, χωρίς να κολλάνε σε οτιδήποτε, στις προβληματισμούς, στερεότυπα. Και πάει και μέχρι τώρα πολύ καλά, ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Πώς μπορεί τώρα μια οικογένεια, ένας γονέας μας παρακολουθεί να έρθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να γίνει μέλος της προσπάθειάς σας και το παιδί τους? Καταρχάς μπορεί να απευθυνθεί στη βιβλιοθήκη και να τον παραπέμψουν σε μένα, ώστε να με πάρουν τηλέφωνο και να κρατήσουμε τη θέση για το παιδί, για το κάστοτε παιδί που ενδιαφέρεται. Ναι. Αλλά και γενικότερα στο μέλλον, μάλλον πως θα ξαναγίνουν τέτοιες δράσεις, γιατί είχε πολύ μεγάλη επίχυση αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε. Οπότε, αν έχουν έτσι το νου τους και στο Facebook, και γενικά αν επικοινωνούν με τη βιβλιοθήκη, σίγουρα θα μπορέσουν να κλείσουν μια θέση για το μέλλον, ας πούμε, σε κάποια μελλοντική δράση. Είναι συγκεκριμένα τα τμήματα, το χρονοδιάγραμμα, πόσο διαρκεί γενικά η δράση? Η συγκεκριμένη δραστηριότητα που κάνουμε τώρα είναι δύο τμήματα. Το ένα τμήμα με μικρές ηλικίες του δημοτικού και το άλλο με τις μεγαλύτερες. Και θα είναι, ας πούμε, για 9 εβδομάδες, περίπου 1,5 μήνα. Α, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. 1,5 με 2 μήνες. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ακριβώς. Καλή επιτυχία και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Προκειμένου λίγο να αναφερθούμε και στα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από μια πρωτοβουλία και δράση. Έχουν ιδιαίτερη αξία. Ναι, γιατί είναι πολύ καλά. Τα συμπεράσματα πολύ θετικά. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Τα παιδιά είναι πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία Τσικαλά.